Στο βωμό του χρήματος που όλα επιτρέπονται, η παραλία Κολοκύθα που βρίσκεται στη Χερσόνησο της Πιναλόγκας πάβει να μοιάζει με παραθαλάσσιο παράδεισο. Ο Φακός κατέγραψε απαράδεκτες εικόνες σε μία από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης, όπου φωλιάζουν μάλιστα και χιλιάδες γλάρι. Αυτοσχέδιες ψησταριές πάνω στα βράχια για μπαρμπεκιού και τριγύρω τα σύνεργα και τα σκουπίδια που κάποιοι δεν φρόντισαν καν να μαζέψουν. Μπύρες, πλαστικά, σακούλες και μπουκάλια συνθέτουν το απαράδεκτο σκηνικό για το οποίο όμως κάποιοι κερδίζουν, αφού στο πακέτο των ξεναγήσεών τους πουλούν βουτιές και μπαρμπεκιού στην Κολοκύθα, αφήνοντας όμως πίσω σκουπίδια και καμένη γη. Οι εικόνες που προκάλεσαν την παρέμβαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Δημήτρη Κουνενάκη, ο οποίος όπως δήλωσε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, θα ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων από τις λιμενικές αρχές. Η περιοχή εκείνη είναι μέσα στην εκδρομή που πουλάνε τα καΐκια όταν πάει στην Πιναλόγκα. Μέσα λοιπόν στην εκδρομή περιλαμβάνεται και ένα μπάρμπεκιου στην περιοχή εκεί που είναι μια πανέμορφη παραλία. Η ευθύνη των καεξίδων είναι να καθαρίζουν. Τουλάχιστον αυτό έχουν υποσχεθεί. Εάν τελικά υπάρχουν τέτοια σκουπίδια, πρέπει να το δούμε και πρέπει να δούμε τι κάνουν. Δεύτερο, υπάρχει βεβαίως ένα ζήτημα και με τους μεμονωμένους οι οποίοι πάνε εκεί. Και τρίτον, είναι ένα θέμα της αστυνόμευσης. Εγώ θα το δω και αύριο, να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Και όλα αυτά συμβαίνουν προς τέρψη των τουριστών και όχι για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς μπροστά στο κέρδος δεν υπάρχει σεβασμός για την ίδια τη φύση. Πληρώνουν οι ξένοι για αυτήν την εκδρομή. Προφανώς. Και μέσα στην εκδρομή περιλαμβάνεται και μέσα το φαγητό, στην εκδρομή και η μπριζόλα, την οποία τρώνε βέβαια μέσα στα σκάφη. Mm-hmm. Και ψήνεται στην άκρη του κύματος. Αυτό το βλέπουμε. Στην άκρη, υπάρχουν κάποιοι επισκέπτες, αυτό είναι και κολυμπούνι. Κύριε Κουνενάκη, που δεν πάνε με σκάφη τουριστικά, παίρνουν το δρόμο, αφήνουν το αυτοκίνητό τους, πάνε το χωματόδρομο και αναμένουν να φτάσουν σε ένα μικρό παράδεισο. Και αντί για παράδεισο, βλέπουν και εικόνες τέτοιες. Πέρα από τη μικρή χωματερή δίπλα στην όμορφη παραλία, πολίτες εκφράζουν ένα μεγάλο γιατί για το γεγονός ότι κάποιοι πουλούν τις ομορφιές της Κολοκύδας πακέτο με μία μπριτζόλα σαν κάρβουνα και μουσική στα ύψη. Όταν έχουμε μία τέτοια παραλία, τέτοια νερά, τέτοια καθαρή φύση, νομίζω ότι είναι λάθος να πουλάμε μπάρμπεκιου και δυνατή μουσική. Αυτό είναι μια άλλη τώρα. Συζήτηση. Υπάρχει θέμα πόρων για την περιοχή και δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Έχουμε αρκετά θέματα. Είναι θέμα κανονισμών και οργανισμών. Υπάρχουν κάποιες ανοχές για ορισμένα πράγματα, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν με προστασία και φροντίδα για την περιοχή. Εμείς μπορούμε, παρά το ότι δεν είναι δικιά μας ευθύνη, επειδή είναι χτηματική εταιρεία, να στείλουμε κάποια συνεργεία, να καθαρίσουμε. Και όμως αυτή η κουκίδα γης, με την λευκή άμμο και τα καταγάλανα νερά, θα μπορούσε να αντισταθεί στην άναρχη τουριστική λέλαπα και να διατηρήσει το τίτλο τιμής στις μέρες μας, τη δισεύρε της ερημικής παραλίας. Γιατί όμως συμβαίνει το αντίθετο? Οι αρμόδιες αρχές κάνουν σωστά τη δουλειά τους για την προστασία του περιβάλλοντος? Μάλλον όχι.